Πάμε τώρα μέχρι την αίθουσα ειδήσεων να πάρουμε το σχόλιο του συναδέλφου μας, του Κώστα Πουλακίδα. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Είδαμε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το θέμα είναι τώρα πώς αποτιμάται. Αυτό έχει ήδη προκαλέσει δύο αντιδράσεις. Μία από την κυρία Χτσιόγλου, την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, και μία από το κίνημα αλλαγής, έτσι. Αρνητικές και οι δύο, αλλά αυτό είναι αναμενόμενο. Είναι στο πλαίσιο της πολιτικής κριτικής που κάνουν τα κόμματα, το ένα κόμμα στο άλλο. Mm-hmm. Είδαμε και ακούσαμε και διαβάσαμε. Διαβάσαμε και τις 16 σελίδες του προγράμματος. Να εστιάσουμε σε μερικά πράγματα, γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρουν τόσο πολύ αυτά τα οποία λέει, αλλά κυρίως αυτά τα οποία δεν λέει το πρόγραμμα του κάθε κόμματος. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας λέει τι θα κάνει με τον κανόνα 1 προς 5. Τον έχει εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης στις προσλήψεις στο δημόσιο. Mm-hmm. Δηλαδή ότι για κάθε. Θα φεύγουν 5 εργαζόμενοι από το δημόσιο για να προσληφθεί ένας. Δεν λέει κουβέντα γι' αυτό. Ο κ. Μητσοτάκης το έχει εξαγγείλει. Ναι. Το πρόγραμμα λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας λέει ότι στην υγεία θα γίνουν 1.500 προσλήψεις νοσηλευτών. Mm-hmm. Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Και στην αστυνομία ανακοινώνει άλλες 1.500 προσλήψεις αστυνομικών. Αυτό μόνο του, αυτό μας κάνει 3.000 για φέτος. Το ερώτημα λοιπόν είναι, με το 1 προς 5 που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, που έχει εξαγγείλει ο κύριος Μητσοτάκης, επιτρέπονται 1.500 προσλήψεις. Mm-hmm. Άρα, τι θα γίνει τώρα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το ξαναδούμε. Και επισημαίνω ότι μιλάει για 1.500 νοσηλευτές, ούτε ένα γιατρό. Δεν ανακοινώνει προσλήψεις γιατρών στην υγεία για τα επόμενα τρία χρόνια ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό για να είμαστε δίκαιοι, το λένε εδώ και καιρό στη Νέα Δημοκρατία, ότι δηλαδή η εκτίμησή τους είναι ότι νοσηλευτές χρειάζονται τα νοσοκομεία. Ναι, ναι. Δεν ξέρω πόθεν προκύπτει, αλλά αυτό λένε οι άνθρωποι. Χρειάζονται και πολλοί νοσηλευτές, αλλά χρειάζονται και γιατροί. Είναι προφανές. Ναι. Και, και από τα νοσοκομεία στις οργανικές θέσεις λείπει και ιατρικό προσωπικό. Να πάρουμε ένα δεύτερο χοντρό για μένα παράδειγμα. Δεν υπάρχει λέξη για το ασφαλιστικό σύστημα. Υπάρχει ανακοίνωση ότι θα καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου, το ξέραμε, mm-hmm. ωραία, αλλά τι θα το αντικαταστήσει, με ποια κριτήρια. Να πω ένα πρόβλημα. Ο κ. Μητσοτάκης είχε επανειλημμένως ανακοινώσει ότι θα βάλει το λεγόμενο τρίτο πυλώνα. Δηλαδή να μπορεί κάποιος εργαζόμενος την επικουρική της φορά να την καταθέτει όχι στο δημόσιο επικουρικό ταμείο, αλλά σε μια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Ναι. Αυτό όμως πρακτικά σημαίνει ότι θα μειωθούν, θα κοπούν ή θα καταργηθούν ενδεχομένως οι επικουρικές συντάξεις που δίνονται σήμερα. Δηλαδή αυτά τα 150-250 ευρώ που παίρνουν αρκετοί συνταξιούχοι. Είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια σημερινοί συνταξιούχοι. Αυτοί κινδυνεύουν με τη ρύθμιση αυτή, με την πρόταση αυτή, να χάσουν την επικουρική τη σύνταξη. Για ποιο λόγο? Διότι η σημερινή επικουρική εισφορά, επειδή η αναλογία είναι ουσιαστικά ένας εργαζόμενος και ένας συνταξιούχος, ναι. τα ταμεία δεν έχουν αποθεματικά, κανένα ταμείο επικουρικό δεν έχει αποθεματικά, χαθήκαν το 2012 με τον κύριο από το PSI του κυρίου Βενιζέλου, και επειδή το κράτος δεν μπορεί να τα χρηματοδοτήσει, η μόνη χρηματοδότηση που υπάρχει σήμερα είναι η επικουρική εισφορά που καταθέτει ο εργαζόμενος. Αν ο εργαζόμενος την δώσει στην ιδιωτική εταιρεία, αυτή θα λείψει από το σημερινό συνταξιούχο. Εδώ λοιπόν, για αυτό το θέμα, ο κύριος Μητσοτάκης δεν είπε λέξη. Κουβέντα δεν είπε για το ασφαλιστικό σύστημα. Για την πρότασή του για το ασφαλιστικό. Να πω και ένα άλλο. Και να κλείσω με αυτό. Βεβαίως. Το θέμα του αφορολόγητου. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είπε εάν θα μειωθεί το αφορολόγητο. Ανακοίνωσε ότι η φορολογία για τα εισοδήματα έως 10.000 ευρώ θα πέσει στο 9% από το 22% που είναι σήμερα. Ναι. Ωραίο μέτρο θετικό. Ποιος αφορά στην πραγματικότητα? Ελάχιστους, εάν πρόκειται να μην μειωθεί το αφορολόγητο. Διότι το αφορολόγητο είναι σήμερα 8.650 ευρώ. Δηλαδή, ο κ. Μητσοτάκης ανακοινώνει ένα μέτρο που αφορά στη μισθωτή εργασία για όσους παίρνουν σε αυτό το ενδιάμεσο διάστημα το 1.350 ευρώ. Πώς είναι αυτή? Μάλιστα. Κώστα Πουλακίδα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ.